σε όλες λίγο πολύ τις φοιτητικές εστίες και φυσικά και στις τέσσερις φοιτητικές πανεπιστημιακές εστίες της Αθήνας παραμένουν, κύριε Υπουργέ, εκατοντάδες φοιτητές και τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρόκειται για φοιτητές και φοιτήτριες που είτε εργάζονται, είτε κάνουν την πρακτική τους άσκηση, είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο τους. Η σύντηση λοιπόν αυτών των φοιτητών, των εκατοντάδων φοιτητών στις φοιτητικές εστίες της Αθήνας, τα τελευταία χρόνια η σύντησή τους, τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν είναι εξασφαλισμένη. Συγκεκριμένα, τα εστιατόρια της φοιτητικής εστίας Αθηνών, της φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου και των νέων φοιτητικών εστιών του Πολυτεχνείου κλείσανε στις 14 του Ιουλίου, πριν από λίγες μέρες, και θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τα τέλη Αυγούστου. Ενώ το εστιατόριο της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών πρόκειται να κλείσει στα τέλη αυτού του μήνα, σε λίγες μέρες δηλαδή, μέχρι τα τέλη Αυγούστου και αυτή. Τι πταίει για όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε? Μα φυσικά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες παρέδωσαν μια τόσο βασική λειτουργία, τη λειτουργία της φοιτητικής μέρημνας, στην οποία συγκαταλέγεται βεβαίως και το φαγητό, η σύντηση, την παρέδωσαν σε εργολαβίες με πολύ πολύ εξαιρετικά δυσάρεστα αποτελέσματα για τους φοιτητές. Είναι γνωστές οι πολλές καταγγελίες φοιτητικών συλλόγων για την ποσότητα και κυρίως για την ποιότητα του φαγητού στη λέσχη της Καλαμάτας, στη λέσχη της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι από τους φοιτητές της Λαμίας δεν έχουν πρόσβαση στη δωρεάν σύντηση. Αναφέρω τα προβλήματα τώρα που υπάρχουν. Και όλα αυτά γιατί οι συμβάσεις ανάμεσά τους και η διακοπή της σύντησης για τους φοιτητές που παραμένουν στις εστίες τους το καλοκαίρι, η διακοπή αυτή οφείλεται στις συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί με αυτούς τους εργολάβους και αφήνουν βεβαίως αυτά τα παιδιά, αυτούς τους φοιτητές, χωρίς φαγητό, χωρίς δωρεάν φαγητό. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε ως κυβέρνηση, έτσι ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στα εστιατόρια, για να έχουν τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, πρόσβαση στο φαγητό, να αναβαθμιστεί η ποιότητα του φαγητού, να σταματήσει τέλος πάντων αυτή η παράδοση των λειτουργιών της φοιτητικής μέρημνας στους εργολάβους και βεβαίως να προχωρήσει και αυτή η εκκρεμούσα κατασκευή, επισκευή και ανακαίνιση σε πρώτη φάση των υπαρχουσών εστιών, οι οποίες έχουν πραγματικά τα κακά τους χάλια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υφυπουργέ, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, το θέμα των φοιτητικών εστιών και της φοιτητικής μέρημνας το οποίο θέτεται είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών που έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα βασίζονται αποκλειστικό σε αυτό για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν, να κάνουν, να παρακολουθήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα προσεγγίζουμε με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, διότι οι κακές πρακτικές μπορούν να τεινάξουν στον αέρα ολόκληρα συστήματα όπως λειτουργούν εδώ και χρόνια. Μία πρακτική η οποία ακολουθείται εδώ και αρκετά χρόνια από τις περισσότερες φοιτητικές εστίες είναι ότι οι φοιτητικές εστίες κλείνουν για ένα χρονικό διάστημα μέσα στο καλοκαίρι προκειμένου να επισκευαστούν. Να επισκευαστούν για να μπορέσουν να είναι έτοιμες και σε μία στοιχειωδώς καλή ποιότητα εγκαταστάσεων για τους επόμενους φοιτητές. Διότι το να έχεις ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν διαρκώς σε όλα τα δωμάτια, σε όλες τις εστίες, όλο το χρόνο, απλώς κατεβάζει το επίπεδο. Να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Έρχομαι τώρα στο θέμα του συσίτιου. Το συσίτιο, σύμφωνα με μια κοινή υπουργική απόφαση από το 2012, η οποία όμως κατ' ουσίαν επαναλαμβάνει και προηγούμενες, λέει ότι παρέχεται όλες τις μέρες εβδομάδος από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου. Διακόπτεται μόνο κατά τις μέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Δηλαδή, το συσίτιο πρέπει να παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τότε που τελειώνουν οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.
στα δύο πανεπιστήμια, με βάση τα χαρτιά τα οποία έχουμε, τα έγγραφα τα οποία μας στείλανε, οι εξετάσεις περατώθηκαν μέσα στον Ιούλιο και γι' αυτό το λόγο διεκόπη βάση για τη συγκεκριμένη σκία η παροχή συσιτίου. Ως προς το θέμα της ποιότητας του φαγητού στο οποίο αναφερθήκατε, έχω εδώ πέρα έγγραφο του Ινεδιδίμ ότι δεν υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση ή καταγγελία για χαμηλής ποιότητας σύντηση στη φοιτητική εστία του Πανεπιστήμιου Αθηνών και στη φοιτητική εστία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καθώς και στις νέες εστίες του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τα λέω αυτά διότι είναι ωραίο να λέμε γενικός και ορίστος είναι κακής ποιότητος, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που ελέγχει την κακή ποιότητα, για τις οποίες, για να ικανοποιήσω και το χρόνο και να μην έχει πρόβλημα ο κύριος Πρόεδρος, θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Ορίστε, κύριε Δηλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν και δεν ήταν αυτό το κύριο κομμάτι της ερώτησής μου, σχετικά με την ποιότητα του φαγητού, αναφέρθηκα σε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στην Καλαμάτα και στη Θεσσαλονίκη. Και για το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους φοιτητές της Λαμίας δεν έχουν πρόσβαση στη δωρεάν σύντηση. Το κλείνω αυτό. Μιλήσατε για κακές πρακτικές. Δεν είναι κακές πρακτικές, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, οι φοιτητές να παραμένουν στις εστίες τους εφόσον υπάρχει ανάγκη. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι όλα τα διαμερίσματα, όλα τα δωμάτια κλειστά. Δεν είναι όλοι αυτοί οι φοιτητές που μένουν. Μένουν αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη να μείνουν. Και έχουν ανάγκη είτε γιατί εργάζονται, είτε γιατί κάνουν πρακτική, είτε γιατί δεν μπορούν να πάνε στον τόπο τους, όπως σας είπα. Αυτοί είναι κάποιες εκατοντάδες και στις τέσσερις φοιτητικές εστίες της Αθήνας και μια χαρά μπορούν να προγραμματιστούν και να γίνουν οι εργασίες ανακαίνησης και επισκευής. Μην μου πείτε ότι αυτό φταίει τώρα και δεν ανακαινίζονται και δεν επισκευάζονται οι φοιτητικές εστίες. Μπορεί να προγραμματιστεί λοιπόν, να προγραμματιστούν αυτές οι εργασίες και να γίνουν μια χαρά. Όπως και εσείς βέβαια αναγνωρίσατε, οι φοιτητές των εστίων είναι κατά τεκμήριο παιδιά φτωχών, λαϊκών οικογενειών, που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα και έχουν πάρει τα δωμάτια στις εστίες με κοινωνικά, με εισοδηματικά κριτήρια. Γι' αυτό και ειδικά τώρα, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό και η ερώτησή μας, γι' αυτό ειδικά τώρα που η ακρίβεια τσακίζει αυτά τα φτωχά, τα λαϊκά νοικοκυριά, ειδικά τώρα που οι σπουδές πια σε μια άλλη πόλη για μια τέτοια οικογένεια είναι άπιαστο όνειρο, έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας, γι' αυτό είναι απαράδεκτο, είναι εξωφρενικό, με συγχωρείτε, να σταματάει η δωρεάν σύντηση αυτών των εκατοντάδων φοιτητών το καλοκαίρι. Δεν θα πέσει έξω προϋπολογισμός του Υπουργείου ή του Ινεδιδίμ αν δίνουμε ένα πιάτο φαγητό σε αυτά τα παιδιά που δουλεύουν. Δεν μπορούμε εδώ να κάνουμε συζητήσεις για την κοινωνική πολιτική και να μιλάμε για κοινωνική ευαισθησία και αυτά τα παιδιά να τα εγκαταλείπουμε στο έλεος τους. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν, και το ξέρετε, το ξέρουν, το λένε και οι δικές σας οι επίσημες έρευνες, το 40% περίπου των φοιτητών, 4 στους 10 φοιτητές δουλεύουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των σπουδών τους. Και να σας πω και κάτι, μέχρι το 2019, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλιζόταν το δωρεάν φαγητό για αυτούς τους φοιτητές. Από εκεί και πέρα υπάρχει, έχει ανακύψει ένα πρόβλημα, ήταν και η πανδημία, και φέτος ξαφνικά τους λένε ότι δεν θα έχουν δωρεάν φαγητό. Νομίζουμε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται, εν πάση περιπτώσει, οι φοιτητικές λέσχες σαν να είναι Airbnb, να ανοιγοκλίνουν δηλαδή. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εξασφαλιστεί η δωρεάν σύντηση αυτών των φοιτητών. Τα χρήματα που κυκλοφορούν είναι πάρα πολλά. Πρόσφατα με τον νόμο σας ψηφίσατε να παίρνουν 25% οι μάνατζερς που θα διοικούν τα 25 εκατομμύρια, συγγνώμη, αυτοί που θα διοικούν τα πανεπιστήμια, 20 εκατομμύρια για τα ξενόγλωσσα τμήματα, τα θυμόμαστε, εδώ ήμασταν πριν λίγες μέρες, 35 εκατομμύρια για τα βιομηχανικά διδακτορικά. Δώστε λίγες χιλιάδες ευρώ να εξασφαλιστεί το φαγητό για αυτά τα παιδιά για τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Κύριε Υφυπουργέ, ορίστε. Κύριε συνάδελφε, αναφέρθηκα στην ποιότητα του φαγητού, επειδή στην ερώτησή σας λέτε επιλέξει να αναβαθμιστεί η ποιότητα του φαγητού που παραμένει σύμφωνα με τις καταγγελίες των ιδίων των φοιτητών απαράδεκτη. Επειδή γυρίζω ανά την Ελλάδα όποτε πηγαίνω να επισκεφθώ πανεπιστήμια ανά την Ελλάδα, πάντοτε το μεσημέρι περνάω για να δω πώς είναι η ποιότητα του φαγητού στις φοιτητικές λέσχες, μπορώ να σας πω ότι σε όλα όσα έχω πάει, στην επαρχία τουλάχιστον,
η ποιότητα είναι από καλή έως σε μερικά πάρα πολύ καλή. Πρέπει να σας το ομολογήσω αυτό το πράγμα. Δεν τα έχω επισκεφθεί όλα, δεν έχω πλήρη εικόνα. Αναφερθήκατε στη Καλαμάτα, δεν ξέρω και τι γίνεται, αλλά σε εκείνα που έχω πάει, δεν έχω πάει δηλαδή, αλλά σε εκείνα που έχω πάει έχω δει η ποιότητα είναι καλή έως πάρα πολύ καλή. Τώρα, στο θέμα των εστιών σε σχέση με τους φοιτητές. Δυστυχώς, έχουμε διάφορες κακές πρακτικές οι οποίες συνεχίζονται πολλές φορές από το παρελθόν. Ποιες είναι αυτές? Κάποιος παίρνει το δωμάτιο και το κρατάει για πολλά χρόνια. Είχαμε το πρόσφατο παράδειγμα της Πάτρας, στην οποία το Πανεπιστήμιο έβγαλε από μέσα ανθρώπους που ήταν για χρόνια. Όταν ο άλλος το θεωρεί ιονί δικό του, δεν το παραδίδει για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για ανακαίνιση. Σου λέει αυτό είναι δικό μου. Αυτές τις πρακτικές δεν τις θέλουμε. Σαφώς να μείνουν μέσα οι φοιτητές που έχουν ανάγκη, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να γίνεται ανακαίνιση όλων των δωματίων. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το ΕΝΕΔΙΒΗΜ τα τελευταία 2,5 χρόνια για να βελτιωθεί η ποιότητα μέσα στις εστίες. Φτιάχνουμε πολλές εστίες ανά τη χώρα με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ως προς το θέμα του πώς λειτουργούν οι ίδιες οι εστίες, υπενθυμίζω βεβαίως ότι την αρμοδιότητα την έχουν τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και για το θέμα των δαπανών για την εστία για το φετινό έτος, αυτές ανέρχονται, η κάλυψη δαπανών σίτησης των φοιτητών, ανέρχονται φέτος στο ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από όλα αυτά, έχουμε βάλει έργα για την βελτίωση των εγκαταστάσεων των φοιτητικών εστιών, για προμήθεια εξοπλισμού. Παραδείγματι, σήμερα στις εστίες, πολλές εστίες δεν έχουν ούτε καν πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό επιχειρούμε να το κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, βάζοντας Wi-Fi δυνατό, που μπορεί να καλύπτει όλους τους ορόφους. Βελτιώνουμε τα συγκροτήματα. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αυτή η φοιτητική εστία, η μεγάλη φοιτητική εστία του Πολυτεχνείου δίπλα στην Πολυτεχνιούπολη, η οποία έγινε ανακαινιστή, αν δεν κάνω λάθος, από το 1983 ή από το 1984. Θα ανακαινιστεί τους αμέσως επόμενους μήνες. Είναι έργα τα οποία γίνονται. Αρκούν? Όχι. Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη. Αλλά θεωρούμε ότι και η φοιτητική μερίμνα είναι κάτι που πρέπει να προσεγγίζουμε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.